η ελληνική κυβέρνηση δίνει μάχη για να απαλείψει όποιο πρόβλημα έχει προκύψει μέχρι στιγμής στην παροχή ψήφου για τους απόδημους Έλληνες, κάτι που υποστηρίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαμαντάρης, αρμόδιος για τα θέματα αποδήμου ελληνισμού. Ο ίδιος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση μνήμης και τιμής των πεσόντων στην Ασυγωνιά και μίλησε στην κάμερα της Κρήτη TV για όποιες δυσκολίες υπάρχουν στο μέτωπο της ψήφου των αποδήμων. Αναφυσβήτητα υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν ευχαριστούν τον απόδημο ελληνισμό. Βέβαια ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του έχουν κάνει, και ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός εσωτερικών, έχουν δώσει μεγάλη μάχη, έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παλύψουν ορισμένους από αυτούς τους όρους, αν όχι όλους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες, να κάνουμε μια αρχή, να ξεκινήσουμε από κάπου και σιγά σιγά το βελτιώνουμε. Τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους στους μεγάλους κριτικούς επαναστατικούς αγώνες στην κοινότητα Ασυγωνιά Χανίων, τίμησε και η Μάνη με εκπροσώπους της περιοχής να φτάνουν στο νησί. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων Μανιατών στη θέση Αγριμοκέρατο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, τιμή και περηφάνεια, γιατί αυτοί οι δεσμοί έχουν μεταλλαχθεί σε επικαιροποιημένα συναισθήματα. Μέσα στις φλέβες μας πιστεύω ότι τρέχει κοινό αίμα. Είμαστε όμοι, μοιάζουμε. Για να ποτίσουμε το φόρο τιμής θα πρέπει και εμείς, εν καιρό ειρήνης, να κάνουμε έργα ειρήνης. Ιδιαίτερα συγκινημένοι παρακολούθησαν την εκδήλωση τιμής και μνήμης τόσο εκπρόσωποι της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου, όσο και της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι περιέγραψαν τα συναισθήματά τους για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα. Αποτέλεσε το ένασμα για εμάς τους κριτικούς να συνειδητοποιήσουμε την ιδέα της ενίας πατρίδας. Αισθάνομαι πολύ περηφάνος που είμαι από την Ασυγωνιά και πραγματικά για τη σημερινή εκδήλωση αισθανόμαστε πολύ περηφάνοι.